Μπορεί τα dislikes και τα αρνητικά σχόλια Ελλήνων Χριστών να κυριαρχούν στι αναρτήσει του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όμω υπάρχουν και διεθνείς φίλοι του Πρωθυπουργού που αντιδρούν θετικά. Ποιοι είναι αυτοί, ο Τσί από το Λάγος, ο Κλοντιάν από το Ελμπασάν, ο Μιρσάντα από το Αζερμπαϊτζάν, ο Γκέντσι από την Αλβανία, ο Μουχαμάντα από το Καράτσι του Πακιστάν, η Ρίστε από τα Σκόπια, ο Γιασίν από την Καζαμπλάνκα, ο Μαρτίν από το Αγκαντουγκού και διάφοροι άλλοι αλλοδαποί. Αν μπει κάποιο στον προσωπικό λογαριασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Facebook και ψάξει στα θετικά σχόλια, τότε θα δει πω αρκετοί από αυτού που κάνουν likes είναι αλλοδαποί που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Ένα από τα παραπολιτικά ζητήματα που κατά το ακαδημικό τύπο απασχολεί το τελευταίο διάστημα τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι το επικοινωνιακό του επιτελείο και ειδικότερα οι συντονισμένε επιθέσει δεκάδων χιλιάδων οργισμένων reactions στο λογαριασμό του Πρωθυπουργού στο Facebook με αφορμή το διχαστικό τηλεοπτικό μήνυμα τη περασμένη Τρίτη. Οι θλιβερέ εικόνε βία που είδαμε όλοι απόψε στην Αθήνα πρέπει να είναι οι τελευταίε. Και η ζωή ενό συμπολίτη μα, του νεαρού αστυνομικού που κινδύνευσε, να μα αφυπνήσει αυτές οι στιγμές πρέπει να επικρατήσει από όλου αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Και απευθύνομαι ειδικά στους νέους μας, που είναι προορισμένοι να δημιουργούν, όχι να καταστρέφουν. Η τυφλή οργή δεν οδηγεί πουθενά. Δυστυχώς κάποιοι αγνόησαν τις προειδοποίησεις μας. Και σε όσους επιχειρούν να σπείρουν το μίσος και το διχασμό στην κοινωνία για να καλύψουν το δικό τους αδιέξοδο, όπως έκαναν και στο παρελθόν, απαντώ το εξή. Το βράδυ των εκλογών της 7ης Ιουλίου του 2019, τόνισα ότι είμαι εδώ για να εγγυηθώ την ενότητα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Αυτό επαναλαμβάνω και τώρα. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να μας διχάσει. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας γυρίσει πίσω. Ωστόσο, διατρέχοντα τα θετικά ριάξιο στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, διαπιστώνει κανεί πω κρύβεται μια πολύ πιο εντυπωσιακή και πρωτοφανή εικόνα. Προ το παρόν, δεν γνωρίζουμε αν οι διάφοροι αλλοδαποί που διαμένουν στη χώρα μα από την πολλή αγάπη του για την ελληνική κυβέρνηση οδήγησαν και διάφορου συγγενείς του στο να κάνουν like στον κύριο Μητσοτάκη ή αν είναι likes διαφόρων ελοδαπών που θέλουν να έρθουν στην πατρίδα μα. Είναι γνωστό πω στι τελευταίε ευρωεκλογέ του 2019 η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να βγει πρωταθλήτρια στι διαφημιστικέ δαπάνε σε Google και YouTube ανάμεσα σε όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα πλην των Βρετανικών. Επίση, είναι χαρακτηριστικό το γεγονό πω και στι εκλογέ του Ιουλίου που ακολούθησαν οι διαφημίσει του κόμματο του Κυριάκου Μητσοτάκη υπήρχαν σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και θα ήταν καλό να απαντήσει το επικοινωνιακό του επιτελείο: Δέχεται το προφίλ του Πρωθυπουργού επίθεση φιλία από όλα τα μέρη του πλανήτη? Ή πληρώνει ο Πρωθυπουργό για να εμφανίζονται οι αναρτήσει του ω αριστέ σε περισσότερο κόσμο?